Στην δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής μπαίνει το καλάθι του νοικοκυριού με μειώσεις αλλά και αυξήσεις τιμών στα προϊόντα που μπήκαν στις νέες λίστες. Όχι, δεν πέσανε τιμές. Όσο πάμε, ανεβαίνουμε παραπάνω. Τα έξοδα έχουν φτάσει κορυφή. Σε 6 σούπερ μάρκετ η τιμή του καλαθιού αυξήθηκε από 1,26 έως 25,01 ευρώ, ενώ σε άλλα 6 η τιμή του καλαθιού μειώθηκε από 2,32 έως 16,35 ευρώ. Συνολικά μπήκαν στις λίστες για τη δεύτερη εβδομάδα 942 προϊόντα. Από αυτά τα 644 είναι ακριβώς ίδια με την πρώτη εβδομάδα, ίδιο προϊόν και ίδια συσκευασία. Από αυτά τα 644, δύο προϊόντα ανέβηκαν σε μια αλυσίδα που έκανε μεγάλες μειώσεις όλα τα άλλα. 101 προϊόντα έχουν μικρότερη τιμή αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαν την προηγούμενη εβδομάδα και 541 έχουν τις ίδιες τιμές με την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Μερισία, συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα, η μέση τιμή στο απορριπαντικό πλυντηρίου μειώθηκε 1,73 ευρώ, στις πάνες για μωρά 1,82 ευρώ, στο γαλλικό καφέ 63 λεπτά, στο τυρί με χαμηλά λιπαρά 82 λεπτά. Οι τιμές πώς είναι? Κάτι που κάνει 8 ευρώ το βρίσκει σε 11 και 12. Αντίστοιχα, η μέση τιμή στις παιδικές τροφές αυξήθηκε 1,16 ευρώ, στις μαργαρίνες 48 λεπτά, στο τυρί γκούντα 47 λεπτά, στη γαλοπούλα πάριζα 27 λεπτά. Είχε προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού σήμερα? Είχε, εντάξει. Καλές τιμές? Οι τιμές ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Σωστά. Λοιπόν, για μένα, normal, εντάξει. Mm-hmm. Στην πλατφόρμα e-Καταναλωτής υπάρχει πλέον η σύγκριση τιμών με την περασμένη εβδομάδα και οι καταναλωτές μπορούν να δουν τη διακύμανση των τιμών ανά προϊόν και ανά κατηγορία. Δεν είδα πουθενά το χαρτάκι, προσπάθησα, δεν ξέρω. Δεν είδα μέση τώρα, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις για τη σήμανση των προϊόντων και την επάρκειά τους, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης συναντάται σήμερα με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων για να τους ζητήσει να βάλουν πλάτη στο καλάθι του νοικοκυριού.